εισιτήρια. Θέλω λίγο να μου μιλήσεις για τον αγώνα. Ο κόσμος ήταν εκεί, πολύ μεγάλη μερίδα του νησιού του Σκουάου βρέθηκε να σε υποστηρίξει. Μίλησέ μου για τον αγώνα. Ήταν ένας δυνατός αγώνας, ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν εκεί. Το επίπεδο φέτος ήταν πάρα πολύ ψηλό. Οι αθλητές όλοι ήταν αποφασισμένοι και ήθελαν να δώσουν την ψυχή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο από τους αθλητές που αγωνίστηκαν είχαν κάτω από το πόδι μετά τους αγώνες, οπότε στην κυριολεξία θέλανε να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν. Ήταν πολύ όμορφο. Έχεις ανεβάσει το επίπεδο του συγκεκριμένου αθλήματος στο νησί πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο είναι αυτό. Σίγουρα είναι δύσκολο. Η επαρχία έχει πολλές δυσκολίες όσο έχει να κάνει με τον πρωταθλητισμό. Εγώ όταν ξεκίνησα εδώ ήμουν μόνος μου, αλλά σιγά σιγά τώρα έχουμε χτίσει πλέον μια βάση που μπορούμε να δίνουμε στα παιδιά τις ευκαιρίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που τους αρμόζει ώστε το μέλλον τους να είναι αρκετά καλύτερο και από το δικό μας. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το συγκεκριμένο άθλημα? Εδώ στο νησί ξεκίνησα μόνος μου, μετά πήγα στην πρώτη μου σχολή στο Βασίλειο Κόσοβλου. Το αγάπησα αυτό το άθλημα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το άθλημα, σε κάνει να είσαι μαθητής στη ζωή σου γενικά. Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος που έχω πάρει από τα μαθητικά αθλήματα. Οι δυσκολίες, κάθε δυσκολία, εγώ σαν Νίκος, με κάνει να αποδίδω ακόμα καλύτερα. Όταν με βάλεις κάπου και μου κάνεις τη ζωή δύσκολη, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά είναι σαν να μεταμορφώνομαι και βγαίνει η καλύτερη μορφή του εαυτού μου έξω. Έχεις σκεφτεί ποτέ κατά τη διάρκεια της καριέρας σου να τα παρατήσεις? Όχι, αυτό δεν περνάει το μυαλό μου. Δεν υπάρχει. Η ώρα, ειδικά όταν μπαίνω στο ring, δεν σταματάει ο αγώνας με τίποτα. Δεν περνάει το μυαλό μου καν. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ή αν έχεις συναντήσει δυσκολίες, δηλαδή υπάρχουν αρμόδιοι φορείς ή άνθρωποι που να σου έχουν βάλει εμπόδια? Εντάξει, εμένα οι δυσκολίες μου είναι ότι πρέπει να λείπω πολύ καιρό. Δηλαδή, εγώ τώρα καθόμουν και υπολόγιζα, εγώ λείπω από το σπίτι μου για την οικογένειά μου από τους 12 μήνες που έχει ο χρόνος, εγώ σε λείπα 9. Εμένα το καλοκαίρι μου ήταν. Έχω κάνει 3 μπάνια. Είμαι νησιός και έχω κάνει 3 μπάνια. Εγώ το καλοκαίρι μου το πέρασα Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία. Ήταν τα μέρη που πήγα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, αντί να είμαι στο νησί και να κάνω μπάνια. Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά αυτή όλη η προετοιμασία και αυτό ο κόπο είναι που προστατεύουν στην ουσία εμένα όταν πω στο ring, για να είμαι έτοιμος. Γιατί είναι ένα άθλημα που υπάρχει κίνδυνος. Βάζουμε τη σωματική μας αγκαιρότητα σε κίνδυνο, αλλά όταν μπει στο ring έχει κλειδώσει αυτό. Δεν μπορεί να το σκέφτεσαι, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αν θες να κάνεις κάτι για να προστατεύσεις τον εαυτό σου, πρέπει να το κάνεις στην προπόνηση. Έχεις την απαραίτητη στήριξη? Σίγουρα, ο Δήμος Σκο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τα 3 χρόνια δηλαδή μας έχει βοηθήσει να ανεβάζουμε κάθε χρόνο το επίπεδο της διοργάνωσης και είναι ο πρόεδρος του Παύλου Μαγίσου Αντιχριστοφής και ο Δήμαρχος του Δόση Νιγκαράς είναι πάντα δίπλα μας και πρόθυμοι ό,τι χρειαστούμε με συζήτηση να μας βοηθήσουν και τους ευχαριστούμε πολύ. Έχεις και τη δική σου σχολή. Υπάρχουν και πάρα πολλοί μαθητές μικρής ηλικίας που έρχονται σε σένα. Τι σου λένε? Εντάξει, οι μικροί μαθητές ξέρετε, βλέπουν από εμάς, θέλουν να γίνουν σαν και εμάς και είναι καλό αυτό γιατί έχουν κίνητρο. Τώρα ήταν όλοι στους αγώνες, δηλαδή χθες που πήγα στο γυμνασίο, όλα τα παιδάκια ήταν τρελαμένα, ρωτάνε πότε θα έρθει η δικιά τους σειρά να παίξουν αγώνες. Βλέπαν και τα παιδιά της σχολής που αγωνίζονταν. Είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί κρατάμε τα μικρά παιδιά πιο πολύ μέσα στον αθλητισμό. Ειδικά τώρα τις μέρες μας που είναι με τα ηλεκτρονικά, είναι τους υπολογιστές, είναι καλό τα παιδιά να βλέπουν είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι kickboxing, να βλέπουν διοργανώσεις από κοντά, να βλέπουν αθλητές. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλά αθλητικά γεγονότα στο νησί. Έρχονται μεγάλοι αθλητές σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν μπολίστες, ήταν και ο Μάριος, ο Κωνσταντίνος, πώς το λένε. Όταν τον βλέπουν τα παιδιά αυτών από κοντά, είναι ένα κίνητρο και τους δίνει κίνητρο να βγουν από τα internet καφέ, να βγουν από το PlayStation, να παίξουν μπάλα, να παίξουν ποδόσφαιρο, να κάνουν kickbox, να μπουν στον αθλητισμό πιο πολύ. Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να κοιτάξεις τον κοακό λαό και να του πεις ότι είσαι υπεύθυνος. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω να ευχαριστώ τον κοακό λαό. Είναι η πιο καυτή έδρα. Το συνέστημα όταν παίζω μέσα στο σπίτι μου είναι το καλύτερο συνέστημα στον κόσμο. Πολλοί ξέρεις με ρωτάνε αν είσαι αγχώνη που είσαι εδώ. Δεν μπορεί να το άλλαζα με τίποτα. Είναι το πιο ωραίο πράγμα να παίζεις στον κόσμο σου. Είναι πολύ θερμό. Επόμενος αγώνας.
Επόμενος αγώνας είχαμε πρόταση για Οκτώβριο, Ολλανδία, αλλά δεν θα αγωνιστώ ακόμα. Νοέμβρη-Δεκέμβρη και μιλάμε για Ιαπωνία. Θέλω να πάω στα εκεί. Του χρόνου θα έχουμε κάτι αντίστοιχο σαν αυτό που είδαμε. Σίγουρα. Πρώτα ο Θεός, αν όλα πάνε καλά, γεροί να είμαστε και όλα θα το φτιάξουμε. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.